Κύριε Λιονάκη, βρισκόμαστε στο σινεμά της Νεάπολης και συζητάμε για θέμα οδικής ασφάλειας, αλλά τη φορά αυτή μέσα στην πόλη. Έχει διατριβή στο θέμα εκτός δρόμων. Έχουμε ακούσει απόψεις πάρα πολλές φορές για τη συμπεριφορά μας εκτός αστικών ιστών. Μέσα στην πόλη τι γίνεται? Οι πόλεις είναι δημοκρατικές και οι κοινωνίες είναι δημοκρατικές όταν αγαπάνε τους ευάλωτους χρήστες. Και όταν λέμε αγαπάμε τους ευάλωτους χρήστες, σημαίνει πάρα πολύ απλά ότι σεβόμαστε, φροντίζουμε και μεγαλώνουμε σωστά τα παιδιά μας, φροντίζουμε και προσπαθούμε να μεγαλώσουν, να γεράσουν και να φτάσουν εκεί που φτάνουμε όλοι μας, οι ηλικιωμένοι μας. Αυτές είναι οι δύο σοβαρές κατευθύνσεις κάθε ευνομούμενης πολιτείας, κάθε ευνομούμενου δήμου, κάθε ευνομούμενης κοινότητας οποιασδήποτε μορφής. Αν δεν στοχεύσουμε στη βοήθεια και στην ανάγκη να βοηθηθούν και να νιώσουν καλύτερα αυτοί οι χρήστες των πόλεων και των οδών, το πρόβλημα αυτού του τόπου δεν θα αλλάξει. Πρέπει να σκεφτούμε ότι μόνο με συνεισφορά στην βιώσιμη κινητικότητα των παιδιών μας κατά κύριο λόγο και στα βιώσιμα γυρατιά των ηλικιωμένων μας θα μπορέσουμε να έχουμε μια σωστή κοινωνία. Και η αλλαγή, όπως ξέρουμε πολύ καλά, θα έρθει μόνο μέσα από την παιδεία μας και επομένως από τα παιδιά μας. Πρέπει να ξεκινήσουμε να μάθουν τα παιδιά μας ότι θα είναι χρήστες αργότερα ενός περιβάλλοντος το οποίο θα είναι δομημένο σωστά, θα έχει κατεύθυνση την επιβίωσή τους και όχι το κυνηγητό τους όπως γίνεται σήμερα. Φανταστείτε ότι έχουμε παιδάκια που δεν μπορούν να βγουν από την αυλή του σχολείου γιατί κινδυνεύουν από τον καθένα που περνάει ανά πάσα στιγμή να τους πάρει το κεφάλι, να τους στερήσει ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει, δηλαδή την αρτιμέλεια ή και τη ζωή τους πολλές φορές. Αυτά τα πράγματα πρέπει κάποτε να αλλάξουν. Και θα αλλάξουν μόνο εάν κάνουμε, αν φτιάξουμε εκείνες τις κατάλληλες υποδομές που πρέπει, εάν οριοθετήσουμε και χωροθετήσουμε σωστά τα σχολιά τους, ώστε να καθίστανται και να είναι ασφαλή, και αν εμείς οι γονείς δεν αλλάξουμε μυαλό και να σκεφτούμε ότι εκτός από την καβάλα στο αυτοκίνητό μας και τη μαγιά μας υπάρχουν και άλλοι τρόποι στη ζωή μας, υπάρχουν και άλλες μέθοδοι, υπάρχει το ποδήλατο, υπάρχει η μηχανή με σωστή μεταφορά, κράνος πάντα, όλα αυτά που λέμε, και βεβαίως υπάρχουν και τα πόδια μας. Μεγαλώνουμε τα παιδιά μας και έχουν ξεχάσει να περπατάνε. Αυτά τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Αν θέλουμε να αλλάξουν οι πόλεις μας, αν θέλουμε να αλλάξουμε την κοινωνία μας και να φτιάξουμε ένα καλύτερο περιβάλλον, το οποίο δεν θα μιλάμε μόνο για οδηγικό περιβάλλον, αλλά θα μιλάμε για περιβάλλον το οποίο θα στοχεύει στη βιώσιμη ανάπτυξη των πολιτών του. Ακούμε επιστήμονες να κάνουν λόγο για περισσότερο χώρο στους πεζούς, για σεβασμό των πεζών και για πόλεις φιλικές σε όλους. Είστε στη Νεάπολη, έχετε μεγαλώσει αρκετά χρόνια στη Νεάπολη. Είναι ένας τόπος, ένας προορισμός που χαίρεστε να περπατάς. Μπορεί να ευνοηθεί η Νεάπολη αλλά και άλλες περιοχές Κρήτης με περισσότερους πεζόδρομους και μονοδρομήσεις? Δεν θα υπήρχε τίποτε καλύτερο από το να στοχεύσουν τέτοιες μικρές πόλεις, ας πούμε να φανταστεί κάποιος πεζοδρομημένη τη Νεάπολη. Και στα στενάκια της, μικρά, γραφικά, καλέσθητα, ας πούμε πούλμαν, των 9 θέσεων το maximum, να κάνουν μια συγκεκριμένη διαδρομή σε ταχύς χρόνους, συγκεκριμένους χρόνους, άφηξης, αναχώρησης σε κάθε στάση κλπ. Και να μπορέσει ο κόσμος να μετακινείται με αυτά. Ή οι επισκέπτες να χωροθετηθούν οι ωραίοι ναοί που υπάρχουν μέσα στον αστικό ιστό της Νεάπολης, οι βρύσες που υπάρχουν και ούτω καθεξής, και να έρχεται ο ξένος και να μπορεί, μπαίνοντας σε ένα τέτοιο μέσο ή και ακόμα μικρότερο, να μπορέσει να κάνει τη συγκεκριμένη διαδρομή χωρίς να χρειάζεται να την κάνει με το αυτοκίνητό του κλπ. Ή να μπορέσει η γιαγιά να κατέβει από μια συγκεκριμένη γωνιά της Νεάπολης, να κατέβει μέσα στην αγορά, να κατέβει να ψωνίσει και να πάρει ένα συγκεκριμένο χρόνο με πολύ χαμηλό κόστος ή και δωρεάν τελείως. Υπάρχουν, οι πόροι υπάρχουν και βρίσκονται εύκολα, να μπορέσει να γυρίσει τον τόπο της. Υπάρχουν πράγματα που μπορεί ίσως να κάνει κάποιος, θεωρώ όμως ότι πρέπει κυρίως να αλλάξει η κουλτούρα και η σκέψη μας. Να μην είναι μονόπαντα και μονομερός στραμμένη στην εποχούμενη μετακίνηση κατάτομο. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο,
ότι μάθαμε ο καθένας να μπαίνει μόνος του στο αυτοκίνητο, να μπαίνει εγώ στο αυτοκίνητο αυτήν την ώρα και μετά από λίγο να μπει και η γυναίκα μου, να κατέβει σχεδόν στον ίδιο προορισμό, μετά από μισή ώρα. Αυτή η συνεννόηση μας λείπει, η συνεπιβίβαση μας λείπει, που είναι θέμα, και μας λείπει και το μαζί. Είναι μια κίνηση και μια κουλτούρα που υπάρχει σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου, όπου προσδιορίζονται και προγραμματίζονται από την παραμονή οι μετακινήσεις και την επόμενη παίρνουν ένα αυτοκίνητο και κατεβαίνουν όλοι. Σήμερα το δικό μου, αύριο το δικό σου. Θα έχουμε χαμηλότερα κόστη, θα έχουμε καλύτερο περιβάλλον, δεν θα έχουμε φασαρία, δεν θα έχουμε καυσαέρια, δεν θα έχουμε όλα αυτά πράγματα και θα αποπνέει η υγεία πάνω απ' όλα. Και στο κάτω-κάτω θα αναπτύσσουμε και τις σχέσεις μας, θα γίνουμε περισσότεροι φιλικοί ο ένας με τον άλλο. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Λιονάκη. Ωραία όλα αυτά στη θεωρία και να αλλάξουμε την κουλτούρα και τη σκέψη μας. Είπατε ότι υπάρχουν πόροι. Αφού υπάρχουν, γιατί έχουμε μείνει τόσο πολύ πίσω σαν χώρα? Για τον ίδιο λόγο που ξέρουμε ότι το κρασί, για παράδειγμα, μεθάει, αλλά ωστόσο όταν φτιάχνουμε και κάνουμε τη ρακή, εξακολουθούμε να την πίνουμε και να μεθάμε. Για τον απλούστο λόγο ότι ξέρουμε το αυτοκίνητο επιβαρύνει την τσέπη μας, το περιβάλλον, την οικονομία μας και ούτω καθεξής. Και σε όλες τις χώρες πλέον γίνεται προσπάθεια να αλλάξει αυτή η κατεύθυνση, να πεζοπορήσει ο κόσμος, να περπατήσει, να χρησιμοποιήσει ένα άλλο μέσο και ούτω καθεξής. Και όμως παρόλα αυτά εξακολουθούμε και στηρίζουμε αυτό που είναι κατεύθυνση πλέον της σύγχρονης οικονομικής. Είμαστε καταναλωτικά προϊόντα, καταναλωτικά όντα. Αυτή η υπερκατανάλωση φέρνει και τη χρήση του αυτοκινήτου μονομερός, της μηχανής και δεν σκεφτόμαστε ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα στη ζωή μας. Είναι κατευθύνσεις. Για να συμβούν κάποια άλλα πράγματα που είπατε, χρειάζεται και πρωτοβουλία της πολιτείας και της οξύς των διοίκησης κάποιες φορές, έτσι. Γι' αυτό είπα, φανταστείτε έναν Δήμο και γι' αυτό χαρακτήρισα δημοκρατικό ένα Δήμο και δημοκρατική μια πολιτεία που σκέφτεται να αλλάξει την κουλτούρα του πολίτη. Κάποιος πρέπει να αλλάξει αυτή την κουλτούρα, αυτή την πορεία. Αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι κατά τεκμήριο, ή έτσι τουλάχιστον θέλουμε να πιστεύουμε, είναι οι αριστότεροι και γι' αυτό εκλέγονται. Γι' αυτό γίνονται αυτές οι διαδικασίες, γι' αυτό ζούμε σε μια δημοκρατική κοινωνία. Αλλιώς θα ερχόντουσαν επιβεβλημένοι κάποιοι από κάπου αλλού και θα έκαναν ότι κατέβαινε στο κεφάλι τους. Αυτό είναι στο χέρι μας να το διεκδικήσουμε και να το αλλάξουμε. Κύριε Λιονάκη, έτος οδικής ασφάλειας, φέτος με την υπογραφή του πρώτου πολίτη της χώρας, του Προκόπη Παυλόπουλου, του πρώτου της Δημοκρατίας. Τι άλλο πλέον πρέπει να χρειαστούμε για να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε τρόπο που συμπεριφερόμαστε στους δρόμους? Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε πρώτα απ' όλα στην Ελλάδα είναι ότι πρέπει να επιβιώσουμε. Γιατί όταν έχεις τόσους νεκρούς, προφανέστατα και αρχίζεις να σκέφτεσαι ότι δεν είναι πολύ εύκολο να επιβιώσεις ή εν πάση περιπτώσει κατά κάποιο τρόπο μπορεί να καταστείς είτε δολοφόνος όπως έλεγα και προχθές είτε αυτοκτονών πολίτης. Έτσι. Αυτό το πράγμα πρέπει κάποτε να αλλάξει και πρέπει να βάλουμε στοιχεία στην κουλτούρα μας σαν αυτά που βάζει το τελευταίο διάστημα πολύ μεγάλος χώρος της Ευρώπης. Δηλαδή να δώσουμε το δικαίωμα στους πολίτες να αρρωστήσουν και να τύχουν της κατάλληλης περίθαλψης. Τι σπουδαιότερο δικαίωμα από αυτό να μπορέσει κάποιος να ζήσει και να αρρωστήσει, βρε αδερφέ, αν χρειαστεί. Για να συμβεί όμως αυτό, θα πρέπει να του δώσουμε τις υποδομές και την κουλτούρα που πρέπει. Γιατί αλλιώς χάνουμε τις ζωές μας στους δρόμους σε ένα δευτερόλεπτο, έχοντας την υγειά μας πριν προλάβουμε να αρρωστήσουμε. Είναι πολύ βάναυσο να μη σου δίνεται το δικαίωμα στη ζωή και να κόβεται τόσο απότομα έτσι σε μια στιγμή για μια τρέλα ή ένα λάθος κάποιου, γιατί προφανέστατα κανένα τροχαίο δεν είναι τυχαίο. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε και πρέπει να βάλουμε μυαλό όλοι μας. Και βέβαια για να συμβούν όλα αυτά δεν φτάνει μόνο η κουλτούρα μας, να δούνε και οι ηθήνοντές μας στις υποδομές μας. Σήμερα μετακινήθηκα στη Μεσαρά σε μια άλλη εκδήλωση που γινόταν εκεί στις Μοίρες. Και φρύτης κυριολεκτικά πώς γίνεται 30 χρόνια να μην έχει αλλάξει αυτό το περιβάλλον, το οδηγικό, σε μια από τις πλουσιότερες περιοχές του νησιού μας. Όπως με τον ίδιο τρόπο είναι να τρελαίνεσαι να ακούς για ένα από τα αρτιότερα αεροδρόμια της χώρας μας, αυτό στη Σιτία, εδώ δίπλα μας, και να ξέρεις ότι για να φτάσεις πρέπει πρώτα να σκοτωθείς. Αν δεν σκοτώνεσαι, κάνεις πάντως 3 ώρες. Και να μην το χρησιμοποιεί κανείς σαν άλοθη ότι έχει λίγα τροχαία ο νομός εξαιτίας του ότι είναι κακοί οι δρόμοι. Θέλω να σας πω γιατί έχει αυτός ο νομός που τον έχω ζήσει. Γιατί έχει σε μεγάλο βαθμό υπιότερους πολίτες. Γενικότερα στη συμπεριφορά του. Έχει χαμηλότερη εγκληματικότητα.
Αυτά είναι στοιχεία που δίνουν αυτά τα αποτελέσματα και όχι οι υποδομές που δυστυχώς είναι τραγικές. Και αν δεν συνειδητοποιήσει κάποτε η πολιτεία ότι αυτό που εν πρώτης και κατά κύριο λόγο χρειάζεται στον πολίτη, δηλαδή ποιότητα, ταχύτητα, ασφάλεια και οικονομία στις μεταφορές του και στη μετακίνησή του, δεν θα γίνουμε ποτέ σύγχρονη πολιτεία και δεν θα γλιτώσουμε νεκρούς στους δρόμους μας.